όταν πραγματικά υπάρχει ένας συντονισμός και μια συνεννόηση των επικεφαλής και υπάρχει μια ομοφωνία σε κάτι, ειδικά για τα μεγάλα θέματα, ένας δήμαρχος ή δήμαρχος, τώρα για μας, επισκέπτεται έναν υπουργό για να θίξει ένα θέμα ή να μπορέσει να διεκδικήσει ένα θέμα. Όταν επιστρέφει στον τόπο ή στον Δήμο ή στον εκάστοτε Δήμο, αυτό το θέμα το φτάνει μέχρι ένα σημείο. Μετά χάνεται. Μετά πρέπει να ξανασχοληθεί η Δήμαρχος με το θέμα αυτό ή ο Δήμαρχος, όποτε θα το θυμηθούν κάποιοι για να μπορέσει να υπάρχει μια συνεχή επαφή. Γιατί όπως είπε και η Δήμαρχος χθες και πολύ σωστά στο Δημοτικό Συμβούλιο, όλα δυστυχώς ή ευτυχώς οι αποφάσεις και το παιχνίδι γίνεται στο κέντρο, στην Αθήνα. Άρα τι λέμε εμείς? Θέλουμε καλύτερο συντονισμό για να έχουμε καλύτερη εξωτερική πολιτική. Για να πετύχουμε καλύτερη εξωτερική πολιτική, θέλουμε μια καλύτερη συνεννόηση και ένα όργανο, μια επιτροπή, βαφτίστε το όπως θέλετε, που καθημερινά, πέρα από τον Δήμαρχο, να ασχολείται με τα μεγάλα θέματα της πόλης για να φέρει αποτελέσματα. Βλέπετε, 20 χρόνια εμπορικό λιμάνι, δεν έχει τελειώσει. Επιτροπή διαπαραταξιακή, τι εννοείται? Όπως θέλετε, αυτό θα το συναποφασίσουν όλες οι παρατάξεις και όλοι οι επικεφαλείς. Αυτό θυμίζει συνδιοίκηση, συνδιοικητικό δηλαδή, δεν διοικεί. Και φορείς. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί η μετά από τους επικεφαλείς είναι και η συνεργασία που λέμε με τους φορείς, τους επίσημους φορείς της πόλης. Όταν υπάρχει μια επιτροπή, το οποίο θα συμπεριλαμβάνεται, που θα τα αποφασίσουμε, είτε φορείς μόνο, είτε αιρετή και φορείς, είτε διαπαραταξή μαζί με φορείς. Αυτό δεν το έχουμε επεξεργαστεί το μοντέλο, αλλά πρέπει να το αποφασίσουμε για να μην αφήνουμε τα θέματα να φεύγουν και να ξαναρχίζουμε από την αρχή. Βλέπετε, 20 χρόνια περιμετρική και, 20 χρόνια το λιμάνι μας να τελειώσει και, 20 χρόνια το τελωνείο που λέμε δεν έχει τελειώσει. Όλα τα θέματα μένουν πίσω και κολλησιεργούν, δεν μπορούν να τελειώσουν. Θέλουμε αποτέλεσμα και για να έρθει το αποτέλεσμα θέλει μια καθημερινή επαφή από μια επιτροπή, το οποίο θα παρακολουθεί όλα τα μεγάλα θέματα.